Εντάξει, η Χίμκι σε γενικές γραμμές συγκριτικά με τα προηγούμενα χρόνια είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Έχει πολλή αθλητικότητα. Φαίνεται ότι μετά πολλά χρόνια έχουν βρει και μια σωστή χημεία μεταξύ τους οι παίκτες σε συνδυασμό με τον προπονητή και έχουν ξεκινήσει αρκετά καλά. Από εκεί και πέρα, για μας έτσι όπως είναι τα πράγματα μέχρι τώρα, πρέπει να είναι ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να το κερδίσουμε. Το θέλουμε πάρα πολύ για να έχουμε ελπίδες για τη δύσκολη συνέχεια. Μια ομάδα που παίζει τόσο ελεύθερα και με τόση έφεση στην επίθεση, σκοράροντας σχεδόν 90 πόντους σε κάθε παιχνίδι, πόσο επικίνδυνη μπορεί να είναι για τον Ολυμπιακό? Εντάξει, δεν είναι μόνο οι πόντοι, αυτοί προέρχονται και από δημιουργία, πρέπει να προέρχονται και από επιθετικά rebound, από εφηβιασμούς. Οπότε πρέπει να το δείσουμε μόνο μέρα, να κόψουμε τη δημιουργία κυρίως του ΣΒΕΤ, που βάζει πάρα πολλούς μέσα στο παιχνίδι. Να ελέγξει τα επιθετικά rebound που πηγαίνουν όλοι πάρα πολύ και να περιορίσει όσο περισσότερο μπορεί τον εφηβιασμό του. Επιστρέφοντας στο γήπεδο σας, τα στεγανά της ομάδος λειτουργούν μετά από τη Μαδρίτη, μετά από τον ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Είσαστε έτοιμοι να επανακάμψετε? Επιβάλλεται. Ναι, νομίζω ότι έχουμε προετοιμαστεί αρκετά καλά. Το τελευταίο μας παιχνίδι δεν ήταν καθόλου καλό. Κυρίως αμυντικά, αλλά και δημιουργικά και εκτελεστικά ήμασταν πάρα πολύ κακοί με τη Ρεάλ και αύριο ένα παιχνίδι το οποίο πρέπει να αντιδράσουμε.